Κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Άγκυρα σε σχέση με το Κυπριακό. Η γραμμή είτε εκφράζεται από τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν, είτε από τον αντιπρόεδρο του στα κατεχόμενα Τσεβτέτ Γιλμάζ, είτε από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτσελικ, είναι η ίδια και γίνεται ολοένα και πιο σκληρή. Με την Άγκυρα να ξεκαθαρίζει μάλιστα πως στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα θέσει θέμα εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Bu konuda gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Burada en son Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde ifade ettiği gibi bundan sonra bir müzakerenin ortaya çıkabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve eşitliğinin sağlanması gerekir. Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türk'üne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmeyecektir. Είναι αναπόφευκτο να τεθεί το θέμα στην ατζέντα, τόνισε ο Τσελίκ, καθώς όπως είπε, η παρούσα κατάσταση στο νησί δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Όλοι αυτοί θα πρέπει να σταματήσουν να δηλητηριάζουν τη διαδικασία, κάνοντας στρατιωτικές ασκήσεις από κοινού με τους Ελληνοκύπριους και ενισχύοντας το προστάσιο τους. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να μεταβάλει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ισότιμοι λαοί και δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο. Εδώ οι πρόσφατες προσεγγίσεις, τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν καθόλου θετικές. Ο Τσελίκ έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε Αμερικανούς γερουσιαστές και βεβαίως τον Ρόμπερτ Μενέντες. Η Τουρκία δεν θα κατευθύνει τα βήματά της ανάλογα με τα καπρίτσια τους. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από πολιτική κακομαθημένη, η οποία θέτει σε κίνδυνο την κοινή ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Ενώ το παραλήρημά του περιλάμβανε και την Ελλάδα και τους χειρισμούς της στο μεταναστευτικό. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ορισμένη στις 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.